πόσο έγκλημα είναι να είναι σήμερα ένας ανασφάλιστος και να έχει την οικογένειά του ανασφάλιστη. Γενικώς... Θα πρέπει όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι κάπου. Δεν μπορεί να μην ασφαλιζόμαστε και να περιμένουμε τη βοήθεια του φίλου μας, του συγγενούς, του γείτονα και του οποιοδήποτε. Η ζωή μας έτσι όπως έχει γίνει είναι περιτριγυρισμένη από κινδύνους. Είναι έγκλημα να μην είναι ένας ασφαλισμένος. Έγκλημα είναι. Έγκλημα είναι, όπως πρέπει να είναι ασφαλισμένος για το αυτοκίνητο, καθένας δεν ξέρει τι γίνεται, για το σπίτι του επίσης κανείς δεν ξέρει, μακάρι να μην συμβεί ποτέ, αλλά είναι νομίζω εκεί πολύ μικρά τα ποσά. 500.000 κύριε Καρσιώτη είναι ανασφάλιστοι, κυκλοφορούν ως εγκληματίες στον δρόμο, παρά ότι η πολιτεία τους υποχρεώνει. Ποια είναι η γνώμη σας για τα ανασφάλιστα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια? Πρέπει να τα πιάνουν και να τα κινητοποιούν αμέσως ή να ασφαλίζονται επί τόπου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πόσο εγκληματίας... Δεν φταίει κανένας ο οποίος του προκαλούν ένα ατύχημα, να μην ξέρει πού να πάει να πληρωθεί κτλ. Γιατί ο άλλος δεν ήθελε να διαθέσει ένα μικρό ποσό για να είναι εντάξει και με τους νόμους, αλλά και απέναντι άρα, στο συνάνθρωπο. Άρα αν πει τώρα, όπως λέει το βιβλίο, άμεσα δράση παρακαλώ, αν τα βρει με έναν ανασφάλιστο, δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Ακριβώς. Η ασφάλιση παγκοσμίως είναι... θεωρείται πλέον απαραίτητη. Δηλαδή, βοηθάει τον κόσμο όχι μόνο να λύσει τα προβλήματά του όταν του παρουσιαστούν, αλλά και να αισθάνεται ψυχολογικά πολύ καλύτερα έχοντας το εχέγγυο ότι υπάρχει κάτι που θα τον στηρίξει. Το οικονομικό φαντάζομαι είναι αυτό που εμποδίζει να ασφαλιστούν οι άνθρωποι για πολλαπλά πράγματα, αλλά ό,τι και να είναι το οικονομικό πρόβλημα, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ας πούμε, και οι οδηγοί να είναι ανασφάλιστοι. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Είναι εγκληματική πράξη. Είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι συνεχές και το βλέπουμε αυτό στην πράξη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μετά την εμπειρία που είχαμε με τον κοροναϊό, έχει αρχίσει και γίνεται συνείδηση πλέον η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι στο χέρι μας να το επικοινωνήσουμε, να καταλάβει ο κόσμος τι προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, πόσο πολύ είναι δίπλα τους σε όλα τα προβλήματα και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής τους και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για όλους μας. Είναι πραγματικά έγκλημα να είναι κάποιος ανασφάλιστος, γιατί οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, ελοχεύουν ανά πάσα στιγμή και πρέπει ο άνθρωπος να είναι εξασφαλισμένος. Η εξασφάλιση στηρίζεται στην ασφάλεια ζωής. Οι ποδοσφαιριστές είναι ασφαλισμένοι σήμερα? Και ποιος φρόντισε? Εγώ μιλώ. Μια δήλωση για τους ασφαλιστές που δουλεύουν σήμερα. Να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο να πείσουν τον κόσμο να ασφαλιστεί. Να τον πείσουν με καλά ανθρώπινα επιχειρήματα. Η πρόταση για τους ασφαλιστές είναι πάντοτε να είναι κοντά στον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει διαρκής επαφή και αυτή η επαφή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον κόσμο και να δίνουν το καλό παράδειγμα ότι είναι πάντα δίπλα τους όταν τους χρειάζονται.